Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητείτε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αποτελεί τον καθρέφτη της συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που από τη μια θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες και από την άλλη προσαρμόζει την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους με τέτοιο τρόπο και με άρση των όποιων εμποδίων υπήρχαν, ώστε να υπηρετεί ακόμα καλύτερα και ακόμη πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τι κάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που ανέπτυξαν βέβαια αναλυτικά οι βουλευτές του ΚΚΕ? Οι εκτεταμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και η διεύρυνση των ορίων των έργων που απαιτούνται διευκολύνουν τη δράση μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος μικρότερων επιχειρήσεων αυτοαπασχολουμένων. Η εφαρμογή του θα επιταχύνει σημαντικά την πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Το σχέδιο νόμου προβλέπει εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των διαδικασιών επίβλεψης των έργων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους. Επεκτείνεται ο θεσμός της διαιτησίας σε μεγάλες κατηγορίες έργων και συμβάσεων, με το κράτος ουσιαστικά να παραιτείται ακόμη και από την δικαστική προστασία που παρήχε στον εαυτό του, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιταχύνει τη συγκέντρωση των έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις, εισάγοντας και σε μικρά έργα τα λεγόμενα μη οικονομικά κριτήρια, που σχετίζονται όμως με την οικονομική ισχύ των επιχειρήσεων. Το σχέδιο νόμου έχει σωρία διατάξεις με στόχο να διευκολυνθεί ο αντιδραστικός αστικός σχεδιασμός για τη λεγόμενη πράσινη ψηφιακή μετάβαση, σχεδιασμός κοινός και για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, οι προβλέψεις για περιοχές Natura και για υλοποίηση έργων, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σχεδόν φωτογραφικές για διάφορες υποδομές που απαιτεί το σχέδιο για βιομηχανοποίηση ολόκληρης της υπαίθρου με το πρόσχημα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Αυτός ο σχεδιασμός προωθήθηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αναβαθμίζεται τώρα βέβαια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω? Ότι το σημερινό αστικό κράτος μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό, ευέλικτο, ικανό, μόνο όταν πρόκειται να υπηρετήσει συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, αφού την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του λαού είναι ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. Όχι από ανικανότητα ή από έλλειψη σωστού σχεδιασμού, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από συνειδητή, πιστεύουμε, ταξική πολιτική επιλογή. Δείτε για παράδειγμα την εξής αντίφαση. Την ίδια ώρα που θα προχωράνε με fast-track διαδικασίες οι προμήθειες και τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, με τους ιδιώτες να έχουν το ρόλο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου και με σοβαρές εκπτώσεις σε ζητήματα όπως είναι και η ασφάλεια και η ίδια η προστασία του περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, κορυφαία ζητήματα όπως είναι η πολιτική προστασία, η αντιπλημμυρική, η αντιπυρική προστασία, η αντισεισμική προστασία παραμένουν καθυλωμένα και υποβαθμίζονται, γιατί πολύ απλά θεωρούνται ως περιττό κόστος για το κράτος σας. Ο χθεσινός ισχυρός σεισμός στην Ελασσόνα της Λάρισας ήρθε να επιβεβαιώσει τους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν. Γιατί, πώς να το κάνουμε, ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή. Η χώρα μας είναι τέτοια. Κι όμως, εν έτη 2021, δεν έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της στατικότητας των δημόσιων κτηρίων, ούτε καν των σχολικών κτηρίων. Και βέβαια δεν θα μας σώζει πάντα η γενναιότητα, η πραγματική αυτοθυσία κάποιων ανθρώπων όπως του δασκάλου στο χωριό Δαμάση. Αυτή η λογική διέπει τα πάντα. Αυτή η λογική διέπει και τη διαχείριση της πανδημίας. Ειλικρινά αδυνατούμε να σας παρακολουθήσουμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο ελληνικός λαός που ένα χρόνο τώρα ζει μέσα σε αυτή την ανασφάλεια. Ακούσαμε σήμερα το πρωί τον Πρωθυπουργό
σε μια από τις πολλές καρμπών δηλώσεις του για την πανδημία, να μιλάει για καλά νέα. Πείτε μας, ποια είναι τα καλά νέα, κύριε της κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η πανδημία ένα χρόνο μετά δεν μπορεί να ελεγχθεί, ότι παρά τα περιοριστικά μέτρα και τα συνεχιζόμενα lockdown τα κρούσματα εκτοξεύονται, ότι τα δημόσια νοσοκομεία στην Αττική βρίσκονται ένα βήμα πριν την κατάρρευση, ότι το πρόγραμμα του μαζικού εμβολιασμού απέχει πολύ ακόμα από το να γίνει πραγματικά μαζικό. Όλα αυτά, εσάς σας ακούγονται πραγματικά καλά νέα? Γιατί σε εμάς, αλλά και πιστεύουμε στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ακούγονται ως μάλλον κακά νέα. Εκτός αν ο Πρωθυπουργός λόγω της ημέρας το έριξε στο black humor. Η πρόκληση βέβαια είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχουν προηγηθεί οι χτεσινές σας ανακοινώσεις, όπου με κάθε επισημότητα είπατε, ανακοινώσατε τη μετατροπή του ΕΣΥ σε σύστημα μιας νόσου. Αυτό που φωνάζουν εδώ και μήνες οι υγειονομικοί, ότι δηλαδή το ΕΣΥ έχει γίνει σύστημα υγείας αποκλειστικά για περιστατικά COVID, τώρα έχει και την επίσημη σφραγίδα σας. Δεν μας έφτανε δηλαδή η πανδημία του κορονοϊού, τώρα απειλούμαστε με μια νέα παράλληλη πανδημία, η οποία θα αφορά όλους όσους στερούνται την αναγκαία περίθαλψη και θεραπεία για άλλες ασθένειες από το δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρετε πολύ καλά πως χιλιάδες ασθενείς παραμένουν σχεδόν αποκλεισμένοι από τις διαγνώσεις, από τις θεραπείες, αφού η μια μετά την άλλη τις κλινικές, κρεβάτια μεθ, προσωπικό, αφαιρούνται για τις μεγάλες ανάγκες πράγματι των ασθενών με κορονοϊό. Παρά το ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά έχει χτυπήσει κόκκινο, για εσάς αλλά και για τους μεγαλοεπιχειρηματίες στον τομέα της υγείας, πέρα βρέχει. Μάλιστα, το ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ που ανακοινώσατε χτες αφήνει ανενόχλητους τους μεγάλους επιχειρηματίες στην υγεία, οι οποίοι, λες και δεν έχουμε έκτακτες συνθήκες, αξιοποιούν αυτά τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας για να βγάλουν επιπλέον κέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και το ενδεχόμενο να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο είναι ήδη ορατό. Το τελευταίο εμπόδιο για να φτάσουμε στο νήμα της ελπίδας, κύριε Μητσοτάκη, απέχει πάρα πολύ ακόμα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εσείς με την πολιτική σας, αντί να ρίχνετε εμπόδια, προσθέτετε συνεχώς καινούρια. Είναι ή δεν είναι εμπόδιο η έλλειψη μέτρων προστασίας με δική σας ευθύνη στους τόπους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς? Σας το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Κανένα lockdown πάνω στο lockdown δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα αναγκαία μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, αλλού, ούτε να γεννήσει επιπλέον νοσοκομιακές κλίνες, κλίνες μεθ και υγειονομικό προσωπικό. Ξέρετε καλά πως νοσοκομιακές κλίνες, κλίνες μεθ υπάρχουν και βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Σας λέμε λοιπόν σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, επιτάξτε στο λεκανοπέδιο τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Σας τα προτείναμε και χτες συγκεκριμένα και ονομαστικά και με τη διεύθυνσή τους, για να προστεθούν απλές ειδικές κλίνες και διαγνωστικά εργαστήρια για τις ανάγκες των ασθενών. Κάντε το από απόψε στο σύστημα εφημερίας και νοσηλείας ασθενών, COVID και μη COVID, για να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές τους και όλο το προσωπικό τους με κάλυψη της μισθοδοσίας από το κράτος. Αξιοποιήστε τους ειδικούς επιστήμονες κύρους που συνεργάζονται με τα συγκεκριμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και ταυτόχρονα αποτελούν και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την προσαρμογή τους στις ανάγκες νοσηλείας ασθενών από τον κορονοϊό. Ενισχύστε το υγειονομικό προσωπικό τώρα. Διορίστε με κατεπίγουσες διαδικασίες και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση όλους τους γιατρούς που έχουν πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας και είναι υποψήφιοι για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Προχωρήστε ως επίγουσες τις διαδικασίες να ξεκινήσουν άμεσα όλοι οι γιατροί που είναι στη λίστα αναμονής για ειδικότητα.
Μη χάνετε άλλο χρόνο για τον εμβολιασμό. Προχωρήστε με πιο γρήγορες διαδικασίες, με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Αυτά που σας προτείνουμε μπορούν να γίνουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι ρεαλιστικά, γιατί απαντάνε άμεσα και πρακτικά στα αδιέξοδα που ήδη έχει οδηγηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική, και για το οποίο όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου, έχετε βάλει το χεράκι σας. Με την προστασία και την υγεία του λαού μας δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.